Μία χρονιά που χτίζεται με υψηλές φιλοδοξίες ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τις γυναίκες του Όφη που επικράτησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής στο ΒΑΚ με 2-0 της Κηφισιάς για την πρεμιέρα της Α' Εθνικής. 2 γκολ, 4 δοκάρια και αρκετές χαμένες ευκαιρίες ήταν ο απολογισμός για την ομάδα του Αντώνη Ανδρουλάκη που ήταν συνεχώς στην επίθεση χωρίς να κινδυνέψει ιδιαίτερα από τις φιλοξενούμενες. Η FEPs με ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Με την Ριμπάνσκα να είναι εκείνη που διαμόρφωσε το 2-0 στην επανάληψη μετά από ωραίο κοντρόλ και ιδανικό τελείωμα. Πέρα από τα γκολ, το σκορ θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις με την Ριμπάνσκα δύο φορές και από μία της Μουστάκ και Σιδηρά να σημαδεύουν τα δοκάρια της αντίπαλης εστίας. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τα κορίτσια του Όφη και χειροκροτήθηκαν από τον φίλαθλο κόσμο που έδωσε βροντερό παρόν στο Βαρδίνο Γιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Καταιγιστική θα έλεγα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν το παιχνίδι ένας επιθετικός μονόλογος και βλέπαμε ότι η μπάλα έτσι δεν μας έκανε το χατήρι να μπει γκολ. Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Ξεκινήσαμε το δεξί, ξεκινήσαμε με νίκη. Το μαραθώνιο του πρωταθλήματος και κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στις παίκτριες για όλο αυτό που έκαναν σήμερα. Και όχι με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες λόγω ζέστης. Είμαστε καλά, νίκη, συνεχίζουμε, κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Προσαρμόσαμε τον τρόπο μας, την τακτική μας, θεωρώ έτσι όπως έπρεπε να κάνουμε μια ομάδα σαν τον Όφη, η οποία είναι πάρα πολύ ποιοτική και θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσει. Εγώ την χρίζω ένα από τα φαβορί για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Το μάτς ήταν πολύ δυνατό. Μπήκαμε το δεξί στο πρωτάθλημα. Παίξαμε πολύ καλά και πήραμε και τους τρεις πόντους και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Πρώτη φορά παίζω και Α' Εθνική. Οι φίλαθλοι υπάρχει πολύ στήριξη. Όλοι εδώ πέρα στην ομάδα είμαστε πολύ δυνατές. Υπάρχει ανταγωνισμός με τις αντίπαλες ομάδες και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία.